Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη διαδήλωση μαθητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών, γονιών, φοιτητών, απεργών του Δημοσίου, διεκδικώντας μέτρα για ασφάλεια της υγείας, λόγω της πανδημίας, αλλά και των δικαιωμάτων τους. Και όμως, ο αυταρχικός κατήφορος της κυβέρνησης δεν έχει πάτο. Παρεμποδίζονται και τρομοκρατούνται ακόμα και με σωματικούς ελέγχους να φτάσουν στα προπήλαια διαδηλωτές και μαθητές. Έκλεισε μέχρι και ο σταθμός του μετρό. Είναι απαράδεκτο, είναι ντροπή, η τρομοκρατία δεν περνάει, αντίθετα τσαλώνει. Και έρχομαι στο νομοσχέδιο και τις τροπολογίες ξεκινώντας από τη Λάρκο. Γιατί βάλαμε ότι πρέπει να πάει σε ένα ξεχωριστό ενεργειακό νομοσχέδιο? Γιατί το περιεχόμενο δεν έχει σχέση με αυτό που συζητάμε. Και επίσης, εμείς θέλαμε να καλεστούν και εκπρόσωποι εργαζομένων και άλλων φορέων. Μας λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι μας ενημερώσατε. Ναι, μας ενημερώσατε. Αλλά στραγγαλίσατε τη συζήτηση. Είναι μια πρακτική δική σας και των προηγουμένων. Ανταγωνίζεστε μεταξύ σας. Αλλά δεν θέλετε να ακουστεί ότι 1.500 εργαζόμενοι θα βρεθούν στο δρόμο και περιοχές ολόκληρες θα ερημώσουν. Βεβαίως δεν θέλετε συζήτηση για τη Λάρκο, για να μην ακουστούν οι δυνατότητες παραγωγής που έχει και πως αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη από τη σκοπιά όμως του λαού. Ούτε εσείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ δεν θέλετε να αποκαλυφθούν οι διαχρονικές ευθύνες που έχετε. Έχετε συμβάλει στην απαξίωσή της, στο σχέδιο διάλυσής της, υλοποιώντας βήμα-βήμα τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βεβαίως βάζει και πρόστιμα μόνο και μόνο για να βάλουν πιο εύκολα χέρι τα ευρωπαϊκά μονοπόλια στον πλούτο της Λάρκο, στον πλούτο της Ελλάδας, για αυτόν τον πλούτο που δεν μιλάει κανείς σας. Η Λάρκο είναι πραγματικά χρυσορυχείο. Το αποδείξαμε και μέσα στη Βουλή με την τροπολογία που είχε καταθέσει η κοινοβουλευτική μας ομάδα για την πλήρη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης και την προστασία των εργαζομένων που μπορούν να γίνουν. Ταυτόχρονα, είναι τρανταχτή απόδειξη ότι η χώρα μας έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, ορυκτό πλούτο, ικανό, εργατικό, δυναμικό. Την απορρίψατε την τροπολογία του ΚΚΕ. Χωρίς συζήτηση. Να σας πω αναμενόμενο. Και όμως, αυτή η εταιρεία είναι η μοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλαιο μέσα από την επεξεργασία δικών της εγχώριων μεταλλευμάτων. Η χώρα μας έχει στο υπέδαφος της το 90% των καταγεγραμμένων κοιτασμάτων νικελίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μεταλλεύματα αυτά, επειδή είναι κοβαλτιούχα, είναι δισεύρετα σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε κοιτάσματα χρωμίου που μαζί με το νικέλιο δημιουργούν ανοξείδωτο χάλιβα, προϊόν τεράστιας αξίας που αξιοποιείται σε πολλές εφαρμογές και μέχρι σήμερα εισάγεται στη χώρα μας. Πολλές δυνατότητες υπάρχουν ακόμα και για αξιοποίηση χιλιάδων κυβικών ζεστό νερό ανά ώρα με τη μέθοδο της τηλεθέρμασης και ανοίγονται και μια σειρά άλλες. Αυτή την επιχείρηση, με τις μεγάλες αυτές δυνατότητες, η κυβέρνηση ως συνέχεια των προηγουμένων θέλει να την ξεφορτωθεί μαζί βέβαια με τους εργαζόμενους. Γι' αυτό κομματιάζει για να την εκποιήσει, θεωρώντας ότι έτσι θα γίνει πιο ελκυστική στο μεγάλο κεφάλαιο και τώρα με αυτή την τροπολογία επισπεύδεται τις διαδικασίες. Και ως συνήθως διαστρεβλώνεται την πραγματικότητα, συκοφαντώντας ακόμα και εργαζόμενους.
γιατί η ΛΑΡΚΟ είναι επιχείρηση στρατηγικής σημασίας. Πλειοψηφικά ανήκει στο ελληνικό κράτος και την δίνεται στα δόντια των επιχειρηματικών συμφερόντων χωρίς καμιά δέσμευση για την τύχη των εργαζομένων. Αλλά και σε μια περίοδο όπου λόγω ηλεκτροκίνησης στην αυτοκινητοβιομηχανία η αξία του νικελίου και κοβάλτιου αναμένεται να φέρει τεράστια κέρδη σε όσους τα κατέχουν και τα εκμεταλλεύονται. Να λοιπόν γιατί το ΚΚΕ ενώνει τη φωνή του με τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ στο δίκαιο αγώνα τους ενάντια στο διαλυτικό σχέδιο και τις απολύσεις. Και καλούμε τον ελληνικό λαό να εκφράσει την αλληλεγγύη του για εξυγχρονισμό και ανάπτυξη της ΛΑΡΚΟ με κρατική χρηματοδότηση, μέτρα για την πλήρη λειτουργία της, προστασία όλων των εργαζομένων στην εταιρεία και των δικαιωμάτων τους. Ταυτόχρονα καταθέτουμε ονομαστική ψηφοφορία, αλλά και για τα πρακτικά δίνουμε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων, που εκφράζεται και αναλύεται η αξία αυτής της επιχείρησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο. Ουσιαστικά είναι ενσωμάτωση της ευρωκοινοτικής οδηγίας για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Αυτή η οδηγία δεν δημιουργήθηκε από την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, απλά ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πλαστικών απορριμμάτων, η Κίνα, το 2017 ανακοινώνει τη νέα της πολιτική, εθνικό ξύφος την ονόμασε, και σταδιακά σταμάτησε να εισάγει πλαστικά απορρίμματα. Μέχρι τότε η Κίνα αποτελούσε το κέντρο της παγκόσμιας αγοράς ανακύκλωσης, εισάγοντας σταθερά τεράστιες ποσότητες από κάθε γωνιά του πλανήτη και τα αξιοποιούσε ενεργειακά αλλά και ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία της. Μάλιστα, η αυξανόμενη ζήτηση έδωσε όθηση στην ανακύκλωση στο δυτικό ημισφαίριο, που αναδείχθηκε σε κερδοφόρα επιχείρηση για μεγάλους ομίλους και στηρίχθηκε πολύμορφα από το κράτος και σε εμάς με την ενθάρρυνση ανακύκλωσης με την καθοριστική εμπλοκή των Δήμων, μιλάω για τους μπλε κάδους. Μετά την αλλαγή πολιτικής της Κίνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει καμπάνια για να απαγορευτεί η χρήση προϊόντων που φτιάχνονται από πλαστικό και τα περισσότερα από αυτά εισάγονται κατά κανόνα από την Κίνα. Συνεπώς, ο λόγος δημιουργίας της ευρωοδηγίας είναι να μην χαθεί έδαφος στο μεταξύ τους εμπορικό πόλεμο, αφού τα κινέζικα μονοπόλια σταμάτησαν να αγοράζουν από την Ευρώπη πλαστικό προς ανακύκλωση. Λοιπόν, και η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει την αγορά της στα κινέζικα πλαστικά προϊόντα και αυτό μας παρουσιάζεται ότι δήθεν υπάρχει ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Συντονίζεστε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση, μας παρουσιάζεται σαν κύριο πρόβλημα προσχηματικά κατά τη γνώμη μας, το σοβαρό κίνδυνο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία. Επιλεκτικά, ωστόσο, μόνο αυτή την κατηγορία των ειδικών πλαστικών αποβλήτων που περιέχονται στην ευρωοδηγία. Και λέμε προσχηματικά, γιατί απουσιάζει κάθε αναφορά στον υπαρθυμό ένα επικίνδυνο εχθρό των θαλάσσιων οικοσυστημάτων από πλευράς διασποράς πλαστικών αποβλήτων, που είναι το υφοπλιστικό κεφάλαιο, μικρό και μεγάλο. Και για άλλη μια φορά μπαίνει στο απειρόβλητο η περιβαλλοντοκτόνα δράση του. Υπάρχει σκόπιμη επιλεκτικότητα. Ταυτόχρονα σκόπιμα καλλιεργείται αποκλειστικά η λογική της ατομικής ευθύνης. Ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί πραγματικά να συμβάλλει ή να επιταχύνει κάποιες κλιματικές μεταβολές είναι η ίδια η δράση των μονοπωλιακών ομίλων. Προκλητικά λοιπόν για τη ρήπαση της θάλασσας σημαδεύονται τα πλαστικά καπάκια και καλαμάκια του καφέ και βγάζεται στον αφρό το νούμερο 1
υπεύθυνο το εφοπλιστικό και βιομηχανικό κεφάλαιο. Γιατί τα ίδια τα στοιχεία λένε ότι 90 μεγάλοι όμιλοι ευθύνονται για τα 2/3 παγκόσμιων εκπομπών καυσαερίων, 20 μονοπόλια ευθύνονται για το 35% των παγκόσμιων εκπομπών ρήπων άνθρακα, 10 χώρες παράγουν το 72% της ρήπασης διοξιδίου του άνθρακα και τα μονοπόλια της ενέργειας, ExxonMobil, BP, Shell και Total, διαφημίζουν τα πράσινα προγράμματά τους, ενώ αποτελούν ταυτόχρονα τους μεγαλύτερους ρηπαντές. Αλλά και στη χώρα μας, στη Δραπετσόνα, βιομηχανία επεξεργασίας αποβλήτων πετρελοειδών ρίχνει τα λίμματα κατευθείαν στη θάλασσα. Σε αυτή την απόφαση συνέβαλε και η θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας, που υποτίθεται ότι προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος προφανώς έχει συμφωνήσει. Και αναφέρομαι γιατί υπάρχουν πορίσματα μελετών του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκρητος και του Αστεροσκοπίου που αποδεικνύουν τη ρηπογόνο δράση αυτής της εταιρείας στην ατμόσφαιρα και τώρα επεκτείνεται και στη θάλασσα. Παρόμοιες τέτοιες καταστάσεις και διαμαρτυρίες έχουμε αποφορείς στο Κερατσίνι, το Πέραμα, τη Θεσσαλονίκη, τον Ασπρόπυργο για τα ΛΠΕ. Όπως καταστροφική δράση έχει ΟΛΠ, δηλαδή η Κόσκο στην Πειραϊκή, που δημιουργεί μια προβλήτα για κρουαζιερόπλια, που θα μπορούσε αλλού να την κάνει, αλλά εκεί τη συμφέρει. Αλλά έτσι είναι, μπρος στο κέρδος, τι είναι οι ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, ποδοπατιούνται. Το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου δεν αφορά όλα τα πλαστικά προϊόντα. Μόνο ορισμένα μιας χρήσης που αποτελούν και τη βασική στόχευσή του. Μεταξύ των οποίων και τα οξοδιασπόμενα. Τα ξεχωρίζουμε γιατί υπήρχε ανάγκη κατάργησής τους για περιβαλλοντικούς λόγους. Είχε αναδειχθεί πριν από το 2010 από επιστημονικές εργασίες. Μάλιστα, το μέγεθος της ρήπανσης που προκαλείται και στην Ελλάδα είναι πραγματικά από τα στοιχεία σοκαριστικό. Η ανάδειξη τέτοιων θεμάτων από έρευνες παγκόσμιας εμβέλειας δεν είναι άσχετη με τους ανταγωνισμούς μεταξύ επιχειρηματικών ομίλων που κοντράρονται για μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στην παραγωγή και πώληση υλικών με πρώτη ύλη το πλαστικό, για την αντικατάστασή του με άλλα καινοτόμα ή ακόμα και για τα κέρδη από την αξιοποίηση του πλαστικού μετά την αποβολή του προϊόντος. Σε τελική ανάλυση, αυτό που υπερισχύει σε όλες τις έρευνες είναι η ατομική ευθύνη του καταναλωτή να επιλέξει άλλο υλικό από το πλαστικό και να φροντίσει ο ίδιος για την ασφαλή ανακύκλωση ή καταστροφή του μετά τη χρήση. Και όμως ένα άλλο είδος πλαστικού απορρίμματος με σημαντικές επιπτώσεις δεν συζητιέται. Είναι οι μικροήνες πλαστικού που προέρχονται από τη διάβρωση συνθετικών υφασμάτων. Το πρόβλημα είναι τόσο εκτεταμένο, σύμφωνα με μια μελέτη, το 80% των δειγμάτων του πόσιμου νερού που ελέγχθηκαν παγκοσμίως βρέθηκαν μικροήνες πλαστικού. Αν αυτά είναι γνωστά πριν από το 2010, δεν προχώρησαν, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις των μονοπωλίων του κλάδου και κυρίως της Βρετανίας και έτσι καθυστέρησε και η κατάργηση των οξοδιασπωμένων πλαστικών. Μόνο με την ικανοποιητική διαχρονική απόδοση των σχετικών επενδύσεων με το προσδοκόμενο κέρδος επιτρέπεται τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση η θεσμοθέτηση της κατάργησής τους. Αλλά και με τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης και η δήθεν ευθύνη του παραγωγού. Τελικά που καταλήγει σε ένα διευρυμένο χαράτσι σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, αφού οι ρυθμίσεις για μια κατηγορία τέτοιων προϊόντων διατίθεται ως συσκευασία τροφίμων και ποτών κατά την πώλησή τους από επιχειρήσεις εστίασης αλλά και λιανικού εμπορίου. Τελικά καταλήγουν σε ένα φόρο εισπρακτικό μηχανισμό σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων σαν καταναλωτές. Πρόκειται για τα 4,96 λεπτά ανατεμάχιο.
χωριστά το κυπελάκι, χωριστά το καπάκι, το καλαμάκι, κατά περίπτωση ταυτίζονται. Ταυτόχρονα γίνεται και σε αυτά επέκταση της περιβαλλοντικής εισφοράς υπέρ του Πρασίνου Ταμείου, που επέβαλε και ο ΣΥΡΙΖΑ στις πλαστικές σακούλες. Ίδια πορεία έχετε, ίδιο χαράτσωμα, το ίδιο και στις ιδιωτικοποίησεις και τη ΛΑΡΚΟ. Όμως εδώ θέλω να πω ότι δείχνεται μια βιασύνη στους χώρους εφαρμογής, χωρίς να είναι καθαρό με τι θα αντικατασταθούν. Εκτός εάν εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση για κάποια μεγάλη εταιρεία, ότι είναι ήδη έτοιμη να καλύψει το κενό και βέβαια να αποκομίσει και τρελά κέρδη, αφού θα μονοπολίσει τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν στο χώρο. Ταυτόχρονα, κυκλοφορούν χάρτινα ποτήρια εμπλουτισμένα με πλαστικό, καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς και εδώ τι δείχνει τελικά, ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και η προστασία περιβάλλοντος ως άλοθη χρησιμοποιούνται. Η περιβαλλοντική υποκρισία κυριαρχεί για το κέρδος και μόνο για το κέρδος. Επιβεβαιώνεται λοιπόν το ΚΚΕ όταν λέει ότι στο πλαίσιο της πράσινης οικονομίας, που είναι κυρίαρχη αστική γραμμή σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί την καινούργια κερδοφόρα διέξοδο για την ανάπτυξη της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας. Αντιμετωπίζονται λοιπόν και τα πλαστικά απορρίμματα ως ευκαιρία διεύρυσης της κερδοφορίας τους και δημιουργούν επιταχυνόμενους ρυθμούς για νέες πράσινες καπιταλιστικές επιχειρήσεις που είτε θα ανακυκλώνουν πλαστικά είτε θα κερδοφορούν από τα νέα οικολογικά προϊόντα. Τελικά, η καπιταλιστική ανάπτυξη, το καπιταλιστικό κέρδος και η προστασία του περιβάλλοντος είναι ασυμβίβαστα. Δεν μπορούν να υπάρχουν καπιταλιστική ανάπτυξη και πράσινες επενδύσεις που θα σέβονται το περιβάλλον. Δεν πάνε μαζί. Βιώσιμη για το λαό ανάπτυξη δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το κράτος του κεφαλαίου και οι κυβερνήσεις του. Ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, που θα συμπεριλαμβάνει και τη διαχείριση των αποβλήτων σε όφελος του λαού, προϋποθέτουν κατάργηση της εξουσίας των μονοπωλίων. Γιατί τότε καταργείται το κέρδος και κυρίαρχο θα είναι οι ανάγκες του ανθρώπου. Με αυτή την έννοια καταψηφίζουμε.